Του 12 πρώτου υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου με την παράταξη περιφέρεια σε δράση παρουσίασε ο υποψήφιο περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Κωστή Σιμιτσή το μεσημέρι τη Παρασκευή 29 Μαρτίου στην Καβάλα, στη διάρκεια συνέντευξη τύπου του. Ανάμεσά του είναι άνθρωποι που έχουν διατελέσει σε αιρετέ θέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ή στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση, αλλά και άνθρωποι με πολύπλευρη προσφορά και συμμετοχή στα κοινά. Έχουμε έμπειρα αυτοδιοικητικά στελέχη, αλλά και νέου με διάθεση και όρεξη να εμπλουτίσουν το συνδυασμό με τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες. Ο καθένας από τη δουλειά που κάνει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σιμιτσής. Ανακοινώθηκαν συνολικά 12 υποψήφοι περιφερειακοί σύμβουλοι για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας. Αυτή είναι η Ευαγγελία Ασλανίδου Δίνα, υπεύθυνη κατάρτιση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε ιδιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο. Η Ευδοκία Βούρα, πτυχιούχο γαλλική φιλολογία. Ο Αρχέλαο Γρανά, γιατρό Εσύ. Ο Νίκο Εμμανουιλίδη, αγρότη συνεταιριστή. Ο Γιάννη ο Γιώργο Μαδεμτζόγλου, πληροφορικάριο. Ο Χριστόδουλος Μιχαλάκη, εκπαιδευτικό. Ο Νικόλαο Πατήρα, πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο Στάσου. Η Ελευθερία Πεξαρά, κοινωνική λειτουργό. Η Χρήσα Περδίκη, πρώην Τραπεζική Υπάλληλο. Ο Κρυστάλλι Τζιτζιό, συνταξιούχο αεροπόρος τη Πολεμική Αεροπορία. Και η Βασιλική Ψαλτούδη, διαιτολόγος διατροφολόγος.